500 κιλά δίχτυα, πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια, μπαταρίε σκαφών, πλαστικά έπιπλα και τηλεοράσει βρίσκονταν στο βυθό τη Μαρίνα στην Αρετσού τη Καλαμαριά. Εθελοντές δίτες της Station Rebirth και του Northern Greece Underwater Explorers ανέσυραν από το βυθό κάθε λογής αντικείμενα σε μια δράση για την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Ελιάθ. Αρκετά από αυτά τα απορρίμματα που κακώ βρίσκονται εκεί θα μπορούσαν να είχαν πάει σε μια διαδικασία ανακύκλωση και να ξαναχρησιμοποιηθούν και βέβαια είναι απαράδεκτο να τα πετάμε στη θάλασσα. Στην προσπάθεια λοιπόν να κινητοποιήσουμε του πολίτε τη πόλη μα στη μείωση του πλαστικού και κυρίω στη μείωση του πλαστικού που φτάνει στη θάλασσα, κάνουμε τη σημερινή εκδήλωση. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια σημαντική συμβολή σε αυτή την προσπάθεια. Ένα απέραντο σκουπιδότοπο είναι το πρώην στρατόπεδο Γιάκα, γεμάτο μπάζα και κάθε λογή σκουπίδια. Τέτοιε χωματερέ υπάρχουν δεκάδε σε όλη την Ελλάδα. Κανονικά θα έπρεπε τέτοιου είδου ε, ημερίδε και γενικά κινήσει για την ευαισθητοποίηση των πολιτών να γίνονται κάθε μέρα. Αυτό που λείπει να γίνει πραγματικά ένα βομβαρδισμό ενημέρωση για το πώ πρέπει να διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μα η χρήση του πλαστικού αποτελεί έναν από του πιο σοβαρού κινδύνου για το περιβάλλον. Κάθε χρόνο 300 εκατομμύρια πλαστικά ποτήρια καταλήγουν στα σκουπίδια στην Ελλάδα. Και αυτό υπολογίζοντα μόνο την κατανάλωση του καφέ και όχι κάποιο άλλο ρόφημα, σύμφωνα με την Greenpeace. Προσπαθούμε να καθαρίσουμε. Έχουμε μια σταθερή πολιτική ω Δήμο να έχουμε συνδυασμένε εξορμήσει σε σημεία που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το πλαστικό έχει μπει στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό χρεώνεται διάφορα πλαστικά είδη μιας χρήσης η πλαστική σακούλα στο σούπερ μάρκετ ενώ οδεύουν προς κατάργηση όπως το καλαμάκι και το ποτήρι. Την πράξη έχει αποδειχθεί ότι αν τα παιδιά από μικρά, από το σχολείο, δεν τα διαπαιδαγωγήσουμε με έναν τρόπο συγκεκριμένο, αν τα παιδιά αυτά στο σπίτι που θα έρθουν δεν δουν τους γονείς να λειτουργούν και αυτοί με έναν τρόπο συγκεκριμένο δεν θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα που το αποτέλεσμα είναι να μειώσουμε όσο γίνεται τα απορρίμματα που δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι. Ο πλανήτης κινδυνεύει και τα ευρήματα συνηγορούν καθώς ακόμα και στο βαθύτερο σημείο των ωκεανών στην τάφρο των Μαριανών στον Ειρηνικό ωκεανό σε βάθος 10.898 μέτρων βρέθηκε πλαστική σακούλα. Μία φάλαινα φυσιτήρα βρέθηκε νεκρή στην Σαντορίνη έχοντας καταπιεί 30 κιλά πλαστικών ίδια κατάληξη είχε άλλη φάλαινα στην Ταϊλάνδη, η οποία έχει καταναλώσει 80 πλαστικέ σακούλε. Ο μόνο τρόπο είναι να μην χρησιμοποιούμε πλαστικό ή να χρησιμοποιούμε όσο λιγότερο πλαστικό γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν ήταν πολύ καλή η πρωτοβουλία και η Ευρωπαϊκή Οδηγία να καταδειχθούν τελείω οι πλαστικέ σακούλε. Και αυτό πρέπει φυσικά να γίνει παντού. Να πάμε σε άλλο τρόπο λειτουργία με χάρτινε σακούλε ή με σακούλε πολλαπλών χρυσών υφασμάτινε. Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα δύο πλωτά νησιά από σκουπίδια. Το ένα ζυγίζει 44.000 τόνους και καλύπτει 10.000 τετραγωνικά μέτρα. Το δεύτερο σημείο βρίσκεται στην Καραϊβική Ανοιχτά των Ακτών της Ονδούρας και απεικονίζουν ένα τεράστιο σκουπιδότοπο από πλαστικό. Σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή αλλά και την ερημοποίηση πολλών περιοχών, το μόνο σίγουρο είναι ότι απαιτείται Άμεση προσαρμογή στα κατανοητικά μα πρότυπα και στι συμπεριφορέ μα, προκειμένου να μην είναι αργά για τον πλανήτη.